Καλημέρα στον κύριο Κατρίνη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατρίνη. Καλημέρα και στον κύριο Ραγκούση. Στον κύριο Ραγκούση, καλώς ήρθατε. Και στον κύριο Καραγκούνη. Καλημέρα. Αυτό δεν είναι πάνελ, είναι ορολογιακή βόμβα, έτσι. Άμα, παιδιά, αν το έχουμε τώρα από την Σαπφόνο Δαρά, να το βάλουμε παρακαλώ πολύ. Έτσι. Άρα να συνεχίσουμε να κάνουμε ένα σκυτάλι. Ναι. Πριν από λίγο αποκαλύφθηκε, κύριε Καραγκούνη, από την έρευνα τη δημοσιογραφική αλλά και από τοποθετήσεις ανθρώπων που γνωρίζουν το αντικείμενο, ότι η πιθανότητα υπάρχει δόλιο φθορά στον αγωγό της Αίγινας. Υπενθυμίζω και την δολιοφθορά στην Κρήτη, όπως δηλώνει και ευθέως ο ΑΔΜΕ. Και την ίδια στιγμή έχουμε σιωπή και από τη Δημοτική Αρχή, απόλυτη σιωπή και τις απαραίτητες απλά ενέργειες της περιφέρειας. Ποιος θέλει, ποιος βάζει μπουρλότο και να τεινάζει αγωγούς 4 φορές μέσα σε 3 χρόνια σε μια κρατική δομή, σε ένα έργο ευθύνης που θα πρέπει να έχει να το υποπτεύει, να το προστατεύει και να το έχει θωρακίσει με απόλυτη ασφάλεια η κυβέρνηση. Ποιος? Εντάξει, θεωρητικά, εμείς τα νομικά λέμε να πάρω και την επαγγελματική μου ιδιότητα. Το σημαντικό είναι το κίνητρο. Πάντα ψάχνεις ένα κίνητρο. Ναι. Ποιος μπορεί να έχει ένα κίνητρο, το κίνητρο να κάνει μια τέτοια δουλειά. Στις πόσες φορές ψάξετε ποιοι ζημιώνονται από τον αγωγό, άρα έχουν κίνητρο για τη δουλευθερά, ώστε να βάλετε τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να το παρακολουθούν? Φαντάζομαι ότι οι αρμόδιες αρχές θα έχουν ήδη επιληφθεί. Προφανώς θα ψάξουν, θα δουν τι έχει γίνει. Πάντως είναι εντυπωσιακό, όντως είναι εντυπωσιακό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να κατέβηκαν αρκετά μέτρα κάτω για να κάνουν. 50 μέτρα κάτω. Οπότε μιλάμε για ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει αυτό οποιοδήποτε, έτσι δεν είναι? Εμείς κοιτάξτε, οπότε φαίνεται ότι είναι λίγο πιο οργανωμένο. Ρωτήσαμε επαγγελματίες, γιατί ακούμε και πάρα πολλά σενάρια. Ακούμε και ότι μπορεί να είναι αποτράτα. Δηλαδή εδώ πέρα ήταν ξεκάθαρη η συζήτηση. Και ο κύριος Σπανός, ο οποίος είναι ειδικός, και ο Δήτης που φιλοξενήσαμε επίσης, ήταν ξεκάθαρο. Μας είπε και τις ταρίφες για αυτά τα κυκλώματα. Πόσα μας είπαν, Σπύρο μου? 20 έως 100.000 για την εργολαβία που θα κάνει ο δολοφθορέας με την ομάδα του, με το συνεργείο. Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά εντυπωσιακό. Τέλος πάντων, εγώ φαντάζομαι ότι. Μάτσα, αν είστε στην αντιπολίτευση, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το πείτε. Αλλά επειδή είστε κυβερνητικός βουλευτής, μας προβληματίζει λίγο η αντίδρασή σας. Λέω το εξής. Δεν μπορεί να ξέρετε, κύριε Χαριτάκου, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι αυτός ο οποίος το κάνει. Ποιοι είναι οι λόγοι που το κάνει? Μήπως γιατί μπορεί και κάποιοι τον αφήνουν? Μήπως γιατί μπορεί και κάποιοι τον αφήνουν μετά από 3 πάμε στην τέταρτη ενέργεια και. Εντάξει. Τα ανοιχτά της Αίγινας είναι ελεύθερα σε ενέργειες τέτοιες. Εγώ δεν λέω, δεν θα φτάσω και στο άλλο άκρο να έχει το λιμενικό και όλοι το τους αρμόδιους εκεί των υποβρυχίων, ας πούμε, αυτό ελέγχουν ή οτιδήποτε να κάνει αυτή τη δουλειά συνέχεια. Αλλά καταλαβαίνετε, είναι και πρακτικά αδύνατο. Όταν μιλάμε ότι ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να κατέβει στα 50 μέτρα και να κάνει, και εμάς εξειδικευμένος να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρξει μια έρευνα εντελεχής ποιος είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί αν δεις ποιος είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία ή μπορείς να φανταστείς, κάπως ελέγχεις πολύ περισσότερο. Ήδη οι πληροφορίες μας λένε ότι δύο άτομα από πηγές του λιμενικού αυτά σήμερα θα εξεταστούν. Να δούμε τώρα τι θα βγει, γιατί στηρίζουμε την έρευνα του λιμενικού και πιστεύουμε ότι θα κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Κύριε Ραγκούση, εσείς έχετε υπάρξει και στην αυτοδιοίκηση. Τι θεωρείτε ότι εδώ μπορεί να έχει συμβεί? Δήμαρχος σε νησί έχει. Σε νησί είναι Σάρα, δεν πάει. Δηλαδή, αν είσαστε ο δήμαρχος στην Αίγινα, κύριε Ραγκούση. Τι δεν θα κάνατε ή τι θα κάνατε που δεν κάνατε, που δεν έκανε ο δήμαρχος? Μην με βάλετε στον πειρασμό τώρα να εικάσω πράγματα τα οποία. Όχι, απλά ήσασταν σε ένα νησί και καταλαβαίνετε, η τροφοδοσία του νερού είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένα τέτοιο έργο είναι έργο πνοής. Αυτό εννοούμε, δηλαδή. Με βάση την κοινή λογική, κύριε Αρέβη, κύριε Χαριτά, το δικό μου το μυαλό ευθέως πάει στη δολιοφθορά τώρα. Τα σενάρια περί Τράτας κλπ. Με συγχωρείτε, εγώ θα τα πω καθαρά, δεν τα αγοράζω. Και όποιος ξέρει και από Τράτες, ξέρουν πολύ καλά ότι τέτοιες ζημίες δεν μπορούν να προκληθούν. Νομίζω το ίδιο και ο εμπειρογνώμονας σας επιβεβαίωσε προηγουμένως. Τώρα, γενικότερα όμως, για να μην εγώ μπω σε επιχειρησιακά θέματα αυτής της περίπτωσης, νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή και αυτό το θέμα. Να πούμε και να εξηγήσουμε γιατί τον τελευταίο καιρό στην ελληνική κοινωνία το αίσθημα της έλλειψης ασφάλειας έχει δυναμώσει. Είναι πολλά τα περιστατικά. Μην αλλάξετε θέμα, θα έρθουμε σε αυτά. Να πάμε και στον τρόπο κρατικό. Για να μην τα μπερδέψουμε, για να προλάβει και ο Κατρίνης να τοποθετηθεί. Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Είναι μια αίσθηση ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ωραία, θα έρθουμε σε αυτό. Επιτρέψτε μας για να πάμε στον κύριο Κατρίνη, για να πάμε στο τρομοκρατικό χτύπημα αμέσως μετά. Κύριε Κατρίνη, παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι επαναλαμβανόμενη σύμπτωση πάβει να είναι σύμπτωση. Δηλαδή, εδώ είναι μια κατάσταση που γίνεται διαρκώς. Εγώ δεν ξέρω αν προσφέρεται αυτό το θέμα για πολιτική αντιπαράθεση, αλλά πραγματικά είναι ενδεικτικό μια χώρα που λειτουργεί σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνεται τρίτη, τέταρτη φορά να μην έχει βρεθεί ο υπεύθυνος, κάθε φορά να κάνουμε επικοινωνιακή διαχείριση, να πηγαίνει η περιφερειακή, να κάνει μήνυση, ας πούμε, αλλά να ξαναγίνεται το ίδιο γεγονός. Άρα, εδώ μιλάμε, κάνουμε τώρα υποθαλάσσιους αγωγούς, καλώδια αυτά,
να κάνουμε διασύνδεση ηλεκτρική. Ναι. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση τώρα η οποία δημιουργεί ανησυχία όσον αφορά και την επάρκεια τροφοδοσία σε νερό. Άρα, νομίζω ότι αυτό που είπε και ο κύριος Ραγκούσης, ότι πρέπει κάποια στιγμή οι αρχές και προληπτικά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τέταρτη νομίζω, τρίτη δεν θυμάμαι. Η τέταρτη. Ναι, δηλαδή τέταρτη φορά. Και όχι μόνο αυτό, να σας προσθέσω στο σχολιασμό σας. Τη δεύτερη φορά η εταιρεία ζήτησε να υπάρχει περιφρούρηση, να υπάρχει ασφάλεια που θα τσεκάρει τον χώρο κοινωνία, για να μην υπάρξει και τρίτη. Ξέρετε, αλλά ήταν λίγο στο βόρο σε μια πολύ. Ενώ η διαδικασία τώρα δεν είναι στο βόρο. Δεν ξέρω. Κύριε Αρεβή, σε μια κλειστή κοινωνία ίσως ξέρουν περισσότερα από όσο ξέρουμε εμείς το τι πραγματικά γίνεται. Το θέμα είναι ότι οι αρμόδιες αρχές και το λιμενικό, αλλά και νομίζω και η δημοτική αρχή, θα πρέπει να μας πούν τι σπταίει και γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο μας γυρίζει. Μάλιστα. Πολλά χρόνια πίσω. Τρομοκρατικό χτύπημα τώρα, κύριε Καραγκούνη, σε μια ημέρα ύψιστου συναγερμού για την αστυνομία, όπου είχε εκδοθεί και απόφαση απαγόρευσης συναθρήσεων. Ναι. Σε ένα υπουργείο που έχει ξαναυπάρξει στόχος. Κοιτάξτε. Και ένα μήνα μετά την αποτυχημένη απόπειρα για έκρηξη βόμβα στην έδρα των ΜΑΤ. Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να κάνω οποιαδήποτε σύγκριση, αυτό το οποίο και όποιος παρακολουθεί τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ξέρετε, η τρομοκρατία τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά και τώρα, είναι πολύ έντονη παντού σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν τρομοκρατικά χτυπήματα τα οποία είναι συγκλονιστικά παντού στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, ευτυχώς, και έτσι παραμένει, έχει ξεχάσει και τρομοκρατικά χτυπήματα και τέτοια ζητήματα. Τελευταίο μεγάλο χτύπημα είχαμε το 2018 με την έκρηξη βόμβα στον ΣΚΑΙΚ στην Καθημερινή. Σωστό. Από την αντιτρομοκρατική μιλούν για ολική επαναφορά της τρομοκρατίας. Αυτό θα το ελέγξουν. Έχουμε πλέον πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχουμε και έναν υπουργό εκεί που έχει γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα αυτά. Ναι, και τον υποδέχτηκα, φαίνεται. Τον καλωσόρισα. Εντάξει. Όλα μπορεί να έχουν τη σημασία τους. Δεν ξέρω τι μπορεί, αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι εμείς, σαν χώρα, η Ελλάδα, έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της τρομοκρατίας αυτή τη στιγμή. Πάρτε όλες τις χώρες και κυρίως βεβαίως τη Γερμανία, τη Γαλλία, ειδικά στη Γαλλία, αλλά και άλλες χώρες που αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Να πάμε στην Αθήνα. Λέω ότι ευτυχώς η Ελλάδα. Είμαστε στην Αθήνα. Ευτυχώς η Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλα, τεράστια βήματα στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Υπάρχει πλέον. Ναι, αφού δεν έσκασε στην έδρα το ΜΑΤ ο κρατικός υπουργός και έσκασε ένα μήνα αργότερα. Εντάξει. Εγώ λέω, γιατί ξέρετε τώρα να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι και στη διάσταση που χρειάζεται να τα πούμε. Προφανώς το παρακολουθούμε. Προφανώς οι κεραίες είναι. Μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε για ένα σημείο απέναντι από ένα υπουργείο που υπάρχει φρουρά, υπάρχει άνθρωπος και άνθρωποι βασικά που κάνουν περιπολίες. Είναι ή δεν είναι το κέντρο της Αθήνας το πιο καλά φυλασσόμενο σημείο της χώρας? Γύρω-γύρω είναι οι πρεσβείες, ούτε ένα χιλιόμετρο είναι η Βουλή των Ελλήνων. Δηλαδή, αναρωτήθηκε και ο κόσμος τι γίνεται. Και δεν μιλάμε για 3-4 το πρωί. Λέμε για ένα τηλεφώνημα που έγινε στη μία παρά. Και εδώ στο Όπεν κάλεσε. Θα με αναγκάσετε να κάνω συγκρίσεις και με άλλα κέντρα, όπου και εκεί είναι πολύ καλά φυλασσόμενα, με καταπληκτικές αστυνομίες και με πολύ καλές διοκτικές αρχές. Αλλά όμως και στο κέντρο μεγάλων πόλεων της Ευρώπης έχουμε. Άρα λέτε, υπάρχουν αυτά. Στατιστικά έρθει η ώρα μας. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, κύριε Χαριτάτε. Γιατί όπως πολύ σωστά το είπε η κυρία Ρεύη, το προηγούμενο που θυμάμαι όντως ήταν το 2018. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω είναι δηλαδή πολύ ολίγιστα πλέον τα τέτοια περιστατικά. Εντάξει, το παρακολουθούμε. Δεν είναι ότι δεν το παρακολουθούμε. Για να δούμε τον κύριο Ραγκούση τι λέει, που έχει και σχετική εμπειρία. Εγώ, κύριε Χαριτάτε, λέω το εξής. Νομίζω πάρα πολύ απλό και λογικό. Αν ήταν μόνο αυτή η προσπάθεια δολιοφθοράς στον αγωγό της Έγινας, στον υδραγωγό, θα λέγαμε είναι μια ειδική περίπτωση να δούμε τι γίνεται. Αν ήταν μόνο το τρομοκρατικό χτύπημα το προχθεσινό έξω από το απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας, θα λέγαμε υπάρχει ένα θέμα, να δούμε τι γίνεται κλπ. Αν ήταν μόνο αυτή η έξαρση των περιστατικών βαριάς εγκληματικότητας που αφορούν την Greek Mafia και την εκαθάριση λογαριασμού, θα λέγαμε. Λοιπόν, όταν τα έχεις όμως όλα αυτά, είναι δικαιολογημένη μια κοινωνία που σου λέει ότι υπάρχει θέμα εγκληματικότητας στη χώρα μου. Και σου αναδεικνύει το ζήτημα αυτό σε ένα από τα πρωτεύοντα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει. Βεβαίως, τι κάτω δεν κάνει αυτή η κυβέρνηση, θέμα, κύριε Ραγκούση, που θα έκανε η δική σας. Τώρα, προς το παρόν, κύριε Χαριτάτε, μπορώ να σας απαντήσω ως εξής. Ότι αυτό που προς το παρόν κάνει. Τώρα με προκαλείτε, γιατί είναι 33 τα συμβόλαια εκτέλεσης θανάτου, από το 2017 μέχρι σήμερα, με μεγάλο ξεχωρισμό. Αυτό που προς το παρόν κάνει. Πολύ ελάχιστες περιπτώσεις να έχουν κάνει συλλήψεις. Αυτό που προ
προς το παρόν κάνει η κυβέρνηση. Και βρείτε και κάνει έναν ηθικό αυτούργο, έτσι, όχι μόνο τους φυσικούς αυτούργους. Σε... Για όλες τις κυβερνήσεις αυτό το λέω. Γιατί από το 17 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει κυβερνήσεις. Αυτό που προς το παρόν κάνει η κυβέρνηση μέσα σε 6 μήνες και νομίζω επιβεβαιώνει πλήρως αυτά που έλεγα και διαψεύδει την καλή διάθεση του κυβερνητικού βουλευτή. Το εμπειρίο του κ. Καραγκούνη. Ναι, να υποστηρίξει την κυβέρνησή του είναι ότι έχει αλλάξει σπάζοντας όλα τα ρεκόρ τρεις υπουργούς. Προστασίας του πολίτη. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Όταν ένας πρωθυπουργός μέσα σε 6 μήνες έχει αναγκαστεί τρεις υπουργούς να αλλάξει σε αυτό το Υπουργείο, είναι η απόλυτη αναγνώριση. Στα κυβέρνηση. Τώρα, εμένα τα άλλα λόγια δεν μπορώ να τα πω, κύριε Χαριτάτε, γιατί δεν θέλω να δημιουργούμε προσδοκίες στον ελληνικό λαό ότι με μαγικά ραβδάκια λύνουν τα προβλήματα. Αλλά αυτός που είναι διπλά εκτεθειμένος σε σχέση με αυτό είναι ιδίως η Νέα Δημοκρατία, η οποία σας θυμίζω είχε κάνει σημαία της στα ζητήματα της ασφάλειας. Και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης. Και έλεγε αρκεί να με βγάλετε εμένα πρωθυπουργό και αύριο θα έχουν λυθεί όλα σας τα προβλήματα. Ο Ρουβίκονα θα πάψει, έλεγε τότε από 7 Ιουλίου του 19 να κυκλοφορεί και πάει λέγοντα. Λοιπόν, και έχουμε μια κατάσταση στη χώρα που επαναλαμβάνω, αφήστε τι λέμε εμεί, κύριε Καραγκούνη, δείτε τι λέει η κοινωνία. Όχι, η μόνο την Παρασκευή το βράδυ πήγε από έξω από το σπίτι του Βρήτανη κοινωνία, του λοιπόν, Μετσοβίου και έκανε διαμαρτυρία. Η ελληνική κοινωνία λέει ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Το δεύτερο μεγάλο μου πρόβλημα, η τρίτο, σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι εγκληματικότητα. Δεν τρελάθηκε η ελληνική κοινωνία ξαφνικά. Είναι αποτέλεσμα όλων αυτών τα οποία βιώνει. Ένα κλίμα, ένα αίσθημα γενικευμένης ανασφάλειας, επαναλαμβάνω, από μια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι θα έχει έρθει εδώ και θα τα έχει λύσει ιδίως τα ζητήματα της ασφάλειας πρώτα και καλύτερα. Η εγκληματικότητα, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ιδιαίτερο. Στη μάχη κατά της τρομοκρατίας πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο πολιτικό. Το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Υπήρχαν κυβερνήσεις που αντιμετώπισαν με αποτελεσματικότητα το θέμα της τρομοκρατίας. Θέλω να πω όμως, κύριε Χαριτάτου, κύριε Αρέβη, γιατί πρέπει να τα ακούσουν οι τηλεθεατές, ότι ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής που εξάρθρωσε τους πυρήνες της φωτιάς, αντί να ανταμυφθεί, αποστρατεύθηκε. Αυτό έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να τα λέμε αυτά, γιατί πρέπει κάποια στιγμή... Εντάξει, ο επικεφαλής αντιτρομοκρατικής που είναι τώρα είναι πάνω στιγμή, από δεκαετία και ο άνθρωπος είναι πολύ έμπειρος. Κάποια στιγμή δηλαδή, πρέπει να επιβραβεύονται και οι αξιωματικοί εννοώ. Πρέπει να επιβραβεύονται. Να γινόταν αρχηγός, γιατί έφυγε και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επειδή είναι το ρεπορτάζ μου, γι' αυτό σας το λέω και τον εκτιμώ κιόλας. Να το σχολιάσω το ερώτημα. Εννοείται ότι ενοχλήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν ενοχλήθηκε. Εγώ παραθέτω τα γεγονότα και λέω ότι οι αξιωματικοί οι οποίοι σε αυτή τη μάχη που είναι ενιαία πολιτική κατά της τρομοκρατίας κάνουν καλά τη δουλειά τους, πρέπει να επιβραβεύονται και όχι σιωπηρά να απομακρύνονται δοθείς αφρομής. Τώρα, προσέξτε. Καλά, πάντως, επειδή είπατε κάτι μια πριν, επιτηρίδα, όπως ξέρετε πολύ καλά, τι βαθμό είχε και τι ηλικία στο σώμα. Είπατε κάτι πριν, κύριε. Πολύ αξιόλογος, τον ξέρω τον άνθρωπο που λέτε. Είπατε για τα συμβόλαια. Εγώ θέλω να πω τον Αύγουστο, βέβαια αυτό διέλαφε τις κοινές γνώμες, είχαμε 14 δολοφονίες σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών Ελλάδα το 2023. Υπάρχει ένα γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας παντού. Δεν θα πω για τους Κροάτες χούλιγκαν που διέξαναν τη χώρα και έγιναν αυτά που έγιναν. Δεν θα πω για τα φαινόμενα αυτά ξεκαθαρίζοντας λογαριασμών ή παραβατικότητας που υπάρχει. Και υπάρχει μια κυβέρνηση που ήρθε το 19 με το δόγμα νόμος και τάξη, που έφερε την πανεπιστημιακή αστυνομία, που θα επέβαλε την τάξη και την νομιμότητα σε όλη τη χώρα και σε όλη την καθημερινότητα. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία κάθε μέρα εκτραχύνεται, δημιουργείται δικαιολογημένα στους πολίτες ένα αίσθημα ανασφάλειας και θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι με την αλλαγή προσώπων, λες και ο ίδιος δεν έχει την ευθύνη για τη στρατηγική, δεν είναι ως προϊστάμενος της κυβέρνησης αυτός ο οποίος θα πρέπει να δώσει το στίγμα και τη βαρύτητα για να εμπεδώσει το αίσθημα ασφαλείας στους πολίτες. Θεωρεί ότι με την αλλαγή προσώπων απλώς κερδίζει κύριε χρόνο. Κύριε, να ρωτήσω κάτι, γιατί είτε και εσείς. Υπάρχουν νόμιμες και παράνομες καταλήψεις για εσάς, γιατί με αφορμή βέβαια τις τελευταίες τοποθετήσεις του κυρίου Δούκα και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου από την εκπομπή μας χθες. Εξηγήστε μας για να καταλάβουμε ως πολίτες. Υπάρχουν νόμιμες και παράνομες καταλήψεις. Οι καταλήψεις δηλαδή μπορούν να είναι και νόμιμες. Για μένα μπορεί να είναι ενδεχομένως, αλλά εσείς ως θεσμικός. Θα σας πω τώρα, κύριε Χαριτάτε. Ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ή ο δήμαρχός σας. Α, ενώ από εσάς, από τον Πασόκ, δήμαρχος Αθηναίων. Προερχόμενος. Δήμαρχος Αθηναίων. Ναι, ναι, προερχόμενος από τον Πασόκ. Μπορεί να περιγράψει τις καταλήψεις ως παράνομες ή νόμιμες και να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά. Εντάξει, είναι ασαφές αυτό, για να το καταλάβουμε. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της προσωπικής του έκφρασης και τοποθέτησης. Επίσης, τα δημόσια κτίρια τα δίνουμε, τα διαθέτουμε σε συλλογικότητες. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για μένα, να το κάνουμε. Εσείς μπορείτε να το πείτε αυτό ως βουλευτής. Ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να το πει αυτό ως θεσμικό πρόσωπο.
Κοιτάξτε, αυτό ήθιστε σε πολλές περιπτώσεις οι δημοτικές αρχές να παραχωρούν κάποιους χώρους για να γίνονται δραστηριότητες, όχι προφανώς για να γίνονται παραβατικές πράξεις ή εγκληματικές ενέργειες, αλλά για να γίνονται εκδηλώσεις ή τέλος πάντων δράσεις οι οποίες έχουν σχέση με την κοινότητα των πολιτών. Προσέξτε λίγο. Οι καταλήψεις καλό είναι να αποφεύγονται. Προφανώς είναι το ακραίο μέσο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναταραχή στα πανεπιστήμια και καταλαβαίνετε για ποιο λόγο υπάρχει αναταραχή. Θέλω να πω όμως, κύριε Χαριτάτο, ότι αυτό πολλές φορές υποδαβλίζεται και καλλιεργείται και από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία θεωρούν ότι είναι μια αφορμή να δώσουν μια ιδεολογική μάχη. Δηλαδή, καταλήψεις λέμε είναι το ακραίο μέσο. Αυτό προφανώς είναι προϊόν γενικής συνέλευσης των φοιτητών. Όπως οι φοιτητές αποφασίζουν και λένε, κάνουμε ή σπάμε την κατάληψη ή δεν κάνουμε κατάληψη. Συμμερίζεστε την άποψη του κ. Δούκα. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Είναι δικαίωμα, κυρία Ρέβη, των φοιτητών να θεωρούν με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν. Αυτό σε λέω είναι ένας ακραίος τρόπος. Είναι ένας ακραίος τρόπος. Κοιτάξτε, ο Δημάρχος Αθηναίων είναι και πανεπιστημιακός. Άρα φαντάζομαι ότι το σκέφτεται δύο φορές πριν το πει αυτό το πράγμα. Έχει και την εμπειρία την πανεπιστημιακή. Όμως εδώ. Αν ήταν και αθλητής, θα λέγαμε ότι να βάζουμε και οπαδούς στις εξέδρες. Εδώ τώρα, μην ποινικοποιήσουμε την αντίδραση, ιδιαίτερα της φοιτητικής νεολαίας, εφόσον και αυτό δεν συνοδεύεται με έκτροπα, με βανδαλισμούς και όλα αυτά τα οποία προσβάλλουν το ελληνικό πανεπιστήμιο. Άχι, είναι μια μορφή αντίδρασης, πολύ ωραία, είναι μέσα από δημοκρατικές αποφάσεις. Καλό είναι να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο, αλλά αυτό, κοιτάξτε, είναι θέμα και των Βρετανικών Αρχών και της Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας. Είναι νόμιμες. Προσέξτε. Τι νόμιμες ή παράνομες, γιατί έχει τεθεί το ζήτημα αν είναι νόμιμες ή παράνομες. Αν είναι παράνομες, συζητάμε. Κοιτάξτε, κύριε Χαριτάτο, αν είναι παράνομες, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Υπάρχουν παράνομες και νόμιμες, σας ρωτάμε. Υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία, υπάρχει κυβέρνηση, η οποία θα έπρεπε μέσα να επιβάλλει τον νόμο. Άρα το ερώτημά σας, απαντάτε εκ του αποτελέσματος. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό χρησιμοποιήθηκε περισσότερο για μια ιδεολογική δίθεν αναμέτρηση και δημιουργία αντιπόσεων. Σας θυμίζω ότι το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη το 19 ήταν η κατάργηση του ασύλου. Και μάλιστα τότε, αλλάζοντας οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέγανε τελειώσαμε με το ασύλο της ανομίας. Βλέπετε λοιπόν ότι η κατάσταση συνεχίζεται με όλα αυτά τα οποία. Να πούμε και τον κύριο Ρακούση για να τα απαντήσει μαζί. Κύριε Ρακούση, εγώ θα σας πω πάρα πολύ καθαρά ότι αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι αποκλειστική ευθύνη μιας αδιανόητης διαχείρισης, ενός αδιανόητου πολιτικού σχεδιασμού που έχει κάνει η κυβέρνηση, η οποία ξεσήκωσε τα πανεπιστήμια κυριολεκτικά, όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, για να ανακοινώσει ότι προτίθεται να φέρει ένα νομοσχέδιο που ακόμη δεν το έχει εμφανίσει, φοβίζοντας το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας για αυτό το οποίο εικάζεται από την ίδια την κυβέρνηση ότι πάει να δημιουργηθεί και προκαλώντας όλες αυτές τις αντιδράσεις χωρίς επαναλαμβάνω, κύριε Χαριτάτη, παραγγελία που στέφθηκε κατά των Βρετανικών Αρχών. Καν... Είναι αυτονόητη ενέργεια της εισαγγελίας ή είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει? Όχι. Άμα υπάρχουν παράνομες πράξεις, κύριε Χαριτάτη, η εισαγγελία καλώς θα τις διερευνήσει. Για εσάς, για το εγώ βλέπω είναι ότι καμία πρωτοβουλία της κυβέρνησης... Το θέτει ήδη ο Δημόσιος Διάλογος. Σας απαντώ και σας λέω το εξής. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ένομη τάξη της χώρας, τις αρχές της χώρας, την ίδια την κυβέρνηση, παράνομη κατάληψη. Γιατί αν υπήρχε, θα όφιλε να έχει κινήσει ποινικές ή αστικές. Απόλυτα ξεκάθαρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποινικές διαδικασίες. Έχετε δει εσείς που πιθανά κάτι τέτοιο? Εγώ τι βλέπω? Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία έχει ξεσηκώσει τον κόσμο, λέγοντας ότι θα φέρει εδώ πέρα τα παραρτήματα. Έχουμε δει μια αγγελική παρέμβαση για τους καθηγητές στο απειθήτα όμως, που αρνούνται και την τηλεκπαίδευση λόγω των καταλήψεων. Κοιτάξτε, τώρα μην μπούμε σε μια διαδικασία. Μην μπούμε σε μια διαδικασία που νομίζω ότι πρέπει να στοχοποιηθούν, επαναλαμβάνω, για την αδιανόητη πράξη που έχει κάνει μια κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, να κάνει ανωκάτω τα πανεπιστήμια της χώρας για ένα νόμο που δεν τον έχει, για ένα νομοσχέδιο που δεν το έχει εμφανίσει. Λοιπόν, και πράγματι δεν μπορεί να στοχοποιούνται τα μέλη ΔΕΠ, γιατί έχουν την Α ή τη Β άποψη για το πώς στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου που ορίζεται από το Σύνταγμα θα κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι αυτό δεν ποινικοποιείται και κακώς κινούνται τέτοιες ποινικές διαδικασίες. Αν υπάρχουν έκνομες πράξεις, αν υπάρχουν παραβατικές πράξεις, αν υπάρχουν καταστροφές, βεβαίως εκεί πέρα υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη και αυτές οι πράξεις να σταματήσουν. Αλλά δεν έχω θέσει το σημαντικότερο. Ότι ισχυρίζονται ότι πάνε να ιδρύσουν με το νομοσχέδιο που θα φέρουν και δεν έχουν ανακοινώσει παραρτήματα να φέρουν εδώ ξένων πανεπιστημίων, όταν κυρία Ρέβη και κύριε Χαριτάτε, οι παραρτήματα αυτά υπάρχουν ήδη στη χώρα μας. Δίνουν πτυχία που τα επαγγελματικά τους δικαιώματα αναγνωρίζονται πλήρως
Και έχουμε μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που πάει και λέει σε αυτά τα παιδιά που διαλύθηκε η νεανική του ζωή για να περάσουν μέσα από τις Πανελλήνιες στα πανεπιστήμια, ότι εγώ θα σας απαξιώσω αυτή την προσπάθεια, διότι εσείς δεν πάνε να κοπιάσατε να μπείτε στο πανεπιστήμιο μέσω Πανελληνίων. Θα κάνω κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, υπάρχει ήδη στη χώρα. Να σας διαβάσω εδώ τα πανεπιστήμια, τα οποία τα ξένα, αμερικανικά και ευρωπαϊκά, που δίνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε πτυχία στην Ελλάδα ως παραρτήματα, των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα αναγνωρίζονται, μέχρι και απόφαση το Συμβούλιο Επικρατείας πήρε. Κύριος Καραγκούνης, θα ίσως θυμάται σε σχέση με αυτό και λεπτομέρειες, ότι μπορούν και να διορίζονται και στο δημόσιο με βάση αυτά τα πτυχία. Και έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κάνει αυτό τον απίστευτο μεταρρυθμιστικό λαϊκισμό, ότι δήθεν τώρα θα ιδρύσει τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Δεν είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, ιδιωτικά είναι, χωρίς να εμφανίζει νομοσχέδιο, τρομάζοντας την εκπαιδευτική κοινότητα, οδηγώντας τα παιδιά στο να παίρνουν. Εμένα μου είπαν την περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρωτοφανής κατάσταση. Χίλιοι τόσοι φοιτητές συμμετείχαν σε γενική συνέλευση που με τελείως δημοκρατικό τρόπο και κατά πλειοψηφία αποφάσισαν κατάληψη. Κύριε Καρακούνη, εύστοχα είπε ο κ. Κατρίνης. Άρα υπάρχει πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης αποκλειστική για αυτό που συμβαίνει. Ξεκάθαρος κ. Κατρίνης, ξεκάθαρος κ. Ραγκούσης, ότι εφόσον δεν έχετε παρέμβει, οι καταλήψεις είναι απολύτως νόμιμες. Άρα γιατί διαμαρτύρεστε, γιατί αντιδράτε στην κυβέρνηση? Εγώ θα σου πω κάτι, κύριε Χαριτάτο, κύριε Ρέβη. Πείτε μου, Κατρίνης, το είπε ξεκάθαρα. Πείτε μου και ρωτάμε τον κόσμο, σε ποια χώρα μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια? Εκεί που επιτρέπονται, μάλλον. Σε ποια χώρα? Αυτό το οποίο γίνεται. Και βεβαίως εμείς ακούστε και ακούσει. Δεν έχει φέρει τίποτα. Και να κάνει άνω κάτω αυτές μέσα εικόνες, στην εξεταστική περίοδο. Αυτές οι εικόνες, αυτές οι εικόνες διαχρονικά. Πριν με διέκοψε, να ξέρετε, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Αμαυρώνουν, διαχρονικά αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας μας. Αυτό το οποίο βλέπουν να συμβαίνει, κύριε Χαριτάτου, στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και λέω, ιδεολογικά και πολιτικά, ωραία, μπορούμε να δικαιολογούμε τέτοιες καταστάσεις, κύριε Ραγκούση? Θα πάτε ακούστε να κάνετε μήνυση έναντι των καταλήψεων. Εμείς δεχόμαστε κριτική γιατί κάνουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Γιατί θέλουμε να επιβάλλουμε τάση. Θα πάει να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά. Κύριε Ραγκούση, θα μου πείτε ξεκάθαρα. Θα πάει να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά. Ιδεολογικά και πολιτικά ακούω από χώρου κυρίω τη κεντροαριστερά. Ακούω μια φρασιολογία που λέει δικαιολογούμε αυτές τις καταστάσεις. Πώς μπορείτε να δικαιολογείτε τέτοιες καταστάσεις, ρε παιδιά? Πείτε μου, υπάρχει ένταση? Σε ποια χώρα του κόσμου? Σε ποια χώρα του κόσμου? Εγώ θα σας πω κάτι. Σε ποια χώρα του κόσμου ισχύουν αυτά τα οποία γίνονται? Τώρα εδώ μας κάνετε κριτική που παίρνουμε πανεπιστημία και αστυνομία, που θέλουμε να επιβάλλουμε την τάξη. Αφού είναι παράνομες, κάντε μήνυση. Αποφασίστε με ποιους είστε. Κύριε Ραγκούση, δεν είναι προσωπικό. Αποφασίστε με ποιους είστε. Είστε με τους παχαλάκηδες των πανεπιστημίων που μας ξεφτιλίζουν παντού, ή είστε με τους ανθρώπους που πρέπει να επιβάλλουμε επιτέλους μια λογική? Είναι παχαλάκηδες που δεν βλέπω. Όχι, δεν λέω αυτό, κύριε Κατρίνη. Δεν βλέπω αυτό, κύριε Κατρίνη. Δεν είπα αυτό. Τα παιδιά που διέλυσαν την ελληνική τους ζωή για να πανεπιστήμιο. Όχι όλοι μαζί. Βλέπω ότι υπάρχει ένταση. Εγώ δεν λέω, κύριε Κατρίνη, δεν λέω αυτό. Ξέρετε ποιοι παρισφρίουν μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και λέμε πολιτικά και ιδεολογικά, όταν σας ρωτάνε. Συγγνώμη, εγώ δεν παίρνω καθαρή απάντηση. Καθαρή απάντηση εγώ δεν παίρνω. Ναι, δεν ακούω να λέτε, όχι, πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία που αμαυρώνει τη χώρα, που μας ξεφτιλίζει παντού. Πρέπει να τελειώσουμε, ναι ή όχι? Και λέμε να μην έχουμε, κύριε Ραγκούση, μη κρατικά πανεπιστήμια στη χώρα. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν το έχουμε. Δεν σας λέει κάτι αυτό? Δεν σηκώνεστε ένα πρωί να πείτε, ρε παιδιά, όντως είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε μη κρατικά πανεπιστήμια? Δεν είναι κάτι τρομερό, ρε παιδιά? Συγγνώμη τώρα. Έχει τίτλο που λέει «Τέλος των πανελλαδικών». Αν η κυβέρνηση έχει τέτοιο σχεδιασμό... Δεν θα τελειώσει ούτε οι πανελλαδικές, ούτε το δημόσιο πανεπιστήμιο, κύριε Κατρίνη. Ναι, σας παρακαλώ τώρα. Εσείς όμως το εργαλειοποιείτε, κύριε Καραγκούνη, αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται... Συμπληρωματικά θα λειτουργούν όλα. Να υποβαθμίσετε το δημόσιο πανεπιστήμιο και να παρουσιάσετε λοιπόν, ως σωτηρία... Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Εδώ και περίπου 5 λεπτά δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε ούτε καν εμείς. Φαντάζομαι ο κόσμος δε... Από τον καναπέ του συζήτηση. Προσπάθησα να εκφράσω μια άποψη, αλλά δεν είναι. Το ερώτημα ήταν πολύ συγκεκριμένο. Πάμε, παρακαλώ. Το ερώτημα ήταν πολύ συγκεκριμένο.
περιμένω και δεν απαντήσατε. Ότι αν είναι παράνομες οι καταλήψεις, γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει μηνυτήρια αναφορά κατά των φοιτητών. Γιατί ο κύριος Πιερακάκης που έχει κάνει άνω κάτω τα πανεπιστήμια μέσα στην εξεταστική περίοδο, γιατί δεν έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά. Είμαστε εδώ για να επιβάλλουμε τον νόμο. Αρκεί. Γιατί δεν το κάνετε. Γιατί υποκρίνεστε. Γιατί παίζετε, όπως σας είπε ο κύριος Κατρίνης, αυτό το κακό ιδεολογικό ψεύτικο παιχνίδι. Δεν ακούμε, όχι. Ένα τελευταίο ερώτημα, συγγνώμη. Να το κάνετε ερώτημα, αλλά να το δείχνουμε κιόλας ότι ρωτάμε. Εγώ πάντω έχω δει τα πανεπιστήμια που ήδη δίνουν ως παραδείγματα πτυχία στην Ελλάδα. Επειδή έχετε και το σχέδιο νόμου για τα ομόφυλα, θα ψηφίσετε ή όχι, κύριε Καραγκούνη? Ξέρετε κάτι. Για το ζήτημα αυτό. Ναι, κύριε Ρεύη, για το ζήτημα αυτό. Για το ζήτημα αυτό έχω πάρει θέση. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω τη θέση μου. Νομίζω ότι από εκεί πέρα τώρα το νομοσχέδιο είναι στις επιτροπές. Έχει έρθει νομοθετική πρωτοβούλια. Και όλα αυτά θα ζητηθούν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν σας άλλαξαν γνώμη? Το έχω πει, κύριε Ρεύη, δεν χρειάζεται να το παραδείξω. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, σε σχέση με αυτό, υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι μεγάλη προσφορά του κυρίου Μητσοτάκη παίρνοντας αυτή την πρωτοβουλία, γιατί κατάφερε με αυτή την πρωτοβουλία να δείξει στην ελληνική κοινωνία πόσο αναχρονιστικό και επουσταδρομικό κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα. Κύριε Κατρίνα, και εσύ ένα σύντομο. Κοιτάξτε, το Πασόκ σε αυτά τα θέματα πάντα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως και με το σύμφωνο συμβίωσης επί ΣΥΡΙΖΑ δεν κοίταξε μικροκομματικά ούτε το πολιτικό κόστος, αλλά στήριξε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Έτσι και τώρα τίθεται υπέρ των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών μας, χωρίς να ποινικοποιούνται και χωρίς να κατηγορούνται άσκοπα. Γιατί δυστυχώς, κύριε Αρέβη, η δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό το νομοσχέδιο αφίσταται πάρα πολύ του περιεχομένου του νομοσχεδίου. Και αυτό νομίζω ότι γίνεται με ευθύνη της κυβέρνησης, που προσπαθεί πολλές φορές να στρέψει τη συζήτηση σε άλλα ζητήματα, πέραν της ακρίβειας, πέραν της καθημερινότητας, πέραν των προβλημάτων. Εμείς δεν είχαμε πάντως ανάγκη να βάλουμε κομματική πειθαρχία, κύριε Ραγκούση, και για εσάς, κύριε Κατρίνη, που δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Εμείς ούτως ή άλλως. Δεν λέω τίποτα άλλο. Εμείς ούτως ή άλλως. Εμείς δεν έχουμε βάλει κομματική πειθαρχία. Δεν αισθανόμαστε τέτοια. Εσείς όμως βάλατε για τους μετανάστες, για τους εργάτες γη. Για τους εργάτες γη. Αυτό είναι το ιδεολογικό σας πρόσωπο. Όχι στον ελληνικό λαό. Πόσο επιστοδρομικό και αναχρονιστικό κόμμα είστε. Καλή σας ημέρα και στους τρεις. Εξαιρετική και τρεις. Καλή σας ημέρα.